Πούστεπεδες, επιστρέφουμε με την καριέρα στη Φόρμουλα 1 για τη νέα σεζόν, την πέμπτη σεζόν και εδώ στην προσπάθειά μας αυτή τη σεζόν να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα κατασκευαστών. Στους οδηγούς δεν έχουμε καμία αλλαγή, στις ομάδες έχουν παραμείνει όλα όπως ήταν, αλλά εννοείται ότι έχουμε αλλαγές στις εμφανίσεις όπως ζητήσατε εσείς με την ψηφοφορία που κάναμε και θα τα δείτε στην συνέχεια. Τώρα για αυτή τη σεζόν δεν θα έχουμε καμία αναβάθμιση να κάνουμε εκτός από μια αναβάθμιση που θα μας φέρει δωρεάν για τον κινητήρα ή Ferrari και πλέον θα έχουμε ολοκληρωμένο μονοθέσιο. Θα δείτε και τα εξαρτήματα που έχουμε για τον κινητήρα. Εδώ βλέπετε τα διαθέσιμα και το ότι θα χρειαστούμε να πάρουμε κατά διάρκεια τη σεζόν, γιατί δεν πιστεύω ότι θα τα βγάλουμε μόνο με αυτά τα εξαρτήματα. Και πάμε τώρα σιγά σιγά να δούμε τα νέα μονοθέσια και στο τέλος την Ferrari. Εδώ βλέπουμε τη νέα Mercedes, η οποία Mercedes έχει χάσει το χορηγό Aramco και πλέον έχει χορηγό την Monster, AMG Monster Mercedes. Με την καινούρια της εμφάνιση, με αυτό το πράσινο πολύ ωραίο, πιστεύω πολύ όμορφο μονοθέσιο και ελπίζω να είναι και πάρα πολύ δυνατό ώστε να έχουμε πολλές κοντρίτσες μέσα στη σεζόν. Μια σεζόν που αναμένεται να είναι πολύ δύσκολη και θα το μάθετε στη συνέχεια ακριβώς τι εννοώ, κάτι το οποίο έχουμε ξανααντιμετωπίσει στο παρελθόν. Μετά πηγαίνουμε στη Red Bull, η οποία Red Bull πλέον έχει νέο κινητήρα, τη Nissan, με εδώ με πιο σκουρόχρωμο χρώμα, βλέπετε και τον Ταύρο σε άσπρο. Η Nissan έρχεται στην Formula 1 να παρέχει κινητήρα και όχι μόνο στη Red Bull αλλά και στην Alpha Tauri. Να δούμε αν θα συνεχίσει να είναι τόσο ανταγωνιστική η Red Bull με τους νέους κινητήρες ή αν θα είναι πιο αδύναμη. Τώρα ελπίζουμε για το καλύτερο για να έχουμε πολύ ωραίες κοντρίτσες. Μετά πηγαίνουμε στη McLaren, Quadrant McLaren με κινητήρα Mercedes. Η McLaren ίσως και το πιο αδύναμο σε εμφάνιση μονοθέσιο, με να υπερισχύει το μαύρο χρώμα και αυτό το φωσφοριζέ χρώμα που υπάρχει στα πλαϊνά, αλλά με το χορηγό Quadrant, και αυτή ελπίζουμε να είναι δυνατή όπως ήταν πριν από δύο σεζόν που είχαν και το πιο γρήγορο μονοθέσιο στο grid. Μετά πηγαίνουμε στην αμέσως επόμενη ομάδα που είναι η Aston Martin. Η Aston Martin με το πιο κλασικό πράσινο που θα έπρεπε να έχει κανονικά, το βλέπετε εδώ, με χορηγό τη Rocket που κάποτε ήταν στην Williams και με το πίσω μέρος του μονοθεσιού να είναι άσπρο. Πιστεύω ένα από τα πιο όμορφα μονοθέσια στο grid θα είναι η Aston Martin μαζί με τη Ferrari, την οποία θα τη δείτε στο τέλος, και ελπίζουμε και με αυτούς να έχουμε πολύ ωραίες κοντρίτσες. Μετά την Aston Martin θα φύγουμε στην αμέσως επόμενη ομάδα, η οποία ομάδα είναι μια ομάδα που επανέρχεται στη Φόρμουλα 1. Η Toyota που αντικαθιστά την Alpine, Alpine πάλι αποχώρησε από τη Φόρμουλα 1 και γύρισε η Toyota με κινητήρα Toyota, όπου ο Αλόνσο και ο Ράσελ σίγουρα θα προσπαθήσουν να διεκδικήσουν το καλύτερο αποτέλεσμα που μπορούν να διεκδικήσουν. Από ό,τι φαίνεται ο Αλόνσο συνεχώς υπάρχουν αλλαγές στην ομάδα του, αλλά παραμένει σταθερός στη Φόρμουλα 1. Μετά πηγαίνουμε στην επόμενη ομάδα, η οποία είναι η Alpha Tauri με χορηγό την Infiniti και κινητήρα Nissan. Η Infiniti που κάποτε ήταν στη Red Bull τώρα είναι στην Alpha Tauri, βλέπετε με αυτό το πολύ ωραίο chrome mauve και ένα σκούρο, μπορώ να το πω, ένα πολύ μπλε σκούρο στο μονοθέσιο. Εμένα μου αρέσει προσωπικά πάρα πολύ, αλλά σε άλλους μπορεί να μην αρέσει και τόσο πολύ σαν μονοθέσιο. Να δούμε αν οι κινητήρες Nissan θα μπορέσουν να κάνουν την διαφορά. Μετά πηγαίνουμε σε μια παγκόσμια πρωταθλήτρια που είχαμε στην τρίτη σεζόν, την Lotus, που επιστρέφει πάλι στη Φόρμουλα 1, αλλά αυτή τη φορά στην Alfa Romeo αντικαθιστά και ελπίζουν και αυτοί να ξαναδιεκδικήσουν πρωτάθλημα, βέβαια λίγο δύσκολο αφού είναι πάνω στο μονοθέσιο της Alfa Romeo, που ξέρουμε ότι δεν ήταν και το πιο δυνατό, αλλά ποτέ μην λες ποτέ, ίσως τώρα να γίνουν πιο δυνατοί και ανταγωνιστικοί. Μετά την Lotus θα πάμε στην επόμενη ομάδα, η οποία είναι η Haas. Η Haas που ξαναγίνεται 100% αμερικάνικη, η μόνη ομάδα με κινητήρα από την Αμερική, Haas Dodge, η οποία θα έχει τον κινητήρα Dodge και ελπίζουν ότι θα μπορέσουν να φέρουν καλύτερα αποτελέσματα. Μια εμφάνιση που είχαμε έτσι παρόμοια στις προηγούμενες σεζόν ξαναεπιστρέφει και ξαναγίνεται 100% αμερικάνικη ομάδα. Και θα πάμε και στην τελευταία ομάδα που χρησιμοποιεί το AI, που είναι η Williams, με χορηγό την BWT που επιστρέφει, βασικά παραμένει στη Φόρμουλα 1 αλλά πάλι σε νέα ομάδα, και η Williams που έχει πλέον κινητήρα Toyota. Ίσως να τα πάνε καλύτερα, ίσως και όχι, θα το δούμε. Πάντως το Ρος δεν θα φύγει από τη Φόρμουλα 1, παραμένει, βλέπετε εδώ, BWT παραμένει στη Φόρμουλα 1, βέβαια σε μια νέα ομάδα
και εννοείται ότι ελπίζουν για καλύτερα αποτελέσματα από την ομάδα τους. Και τώρα πάμε να δούμε τη Ferrari, η οποία Ferrari παραμένει κόκκινη, εννοείται δεν θα άλλαζε ποτέ αυτό το χρώμα, αν και θα το ήθελα εγώ, όμως το κλασικό κόκκινο δεν μπορείς να το αλλάξεις τόσο εύκολα. Βέβαια, ίσως να είναι το πιο όμορφο μονοθέσιο της Ferrari που έχω βρει μέχρι τώρα, με το πίσω μέρος του μονοθεσιού να είναι άσπρο και το αλογάκι, το περίφημο έμβλημα της Ferrari, να φαίνεται στο πίσω μέρος με πράσινο, κόκκινο και άσπρο σαν την ιταλική σημαία, και το μαύρο αλογάκι εννοείται τέρμα μπροστά με χορηγό τη Vodafone, και ελπίζουμε να έχουμε και μια καλή σεζόν. Βλέπετε και τις ζάντες που έχουν την ιταλική σημαία, αυτό το δίνει ακόμα μια πολύ ωραία λεπτομέρεια, και πηγαίνουμε τώρα κατευθείαν στις κατακτήριες δοκιμές για το Grand Prix του Bahrain, όπου στις κατακτήριες έχουμε κακά νέα. Γιατί πλέον το mod για τις κατακτήριες, που ήταν πιο ισορροπημένο ο ρυθμός στα μποτάκια, βλέπετε εδώ και την εμφάνιση στις στολές για τη Ferrari, όπως έλεγα, το mod για τις κατακτήριες δυστυχώς δεν δουλεύει με αυτό το mod με τις εμφανίσεις των μονοθεσίων. Αυτό σημαίνει ότι επιστρέφουμε στα προβλήματα που αντιμετωπίζαμε στις κατακτήριες, που τα μποτάκια είναι υπερβολικά γρήγορα και τα ζοριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Εδώ είμαστε στη μία και μοναδική μας προσπάθεια στο Q1, που πίστευα ότι θα καταφέρουμε να περάσουμε. Δεν ήξερα ακόμα ότι δεν δούλεψε το mod και το έμαθα μετά. Και βλέπετε εδώ στην τελευταία στροφή, παρόλο που έχουν ένα πολύ καλό χρόνο, τα μποτάκια έχουν ακόμα καλύτερο χρόνο και δεν θα μπορέσουμε να περάσουμε στο Q2. Περάσαμε εδώ την γραμμή τερματισμού, περιμέναμε ένα καλό αποτέλεσμα, ίσως να είμαστε κάπου μέχρι και το 10η θέση για να περάσουμε αρκετά άνετα στην επόμενη φάση. Δυστυχώς δεν το καταφέραμε, αλλά ευτυχώς είναι μια πίστα που είμαι δυνατός και μπορούμε να ευνοηθούμε από τη στρατηγική. Βλέπετε, μόνο ο Carlos Sainz πέρασε και στις πρώτες δύο θέσεις είναι οι δύο Nissan Red Bull. Εγώ από την 16η θέση, 1,4 δευτερόλεπτα πιο αργός από τον Verstappen, θα ξεκινήσουμε από εκεί πίσω και ελπίζουμε να ευνοηθούμε από κάποια στρατηγική, όπως περιμένω κιόλας να ευνοηθώ, ώστε να μπορέσουμε να βρεθούμε πιο ψηλά και να σκοράρουμε περισσότερους βαθμούς, γιατί αυτή τη σεζόν θέλουμε να φέρουμε το καλύτερο αποτέλεσμα και να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα κατασκευαστών. Pole position έχει πάρει ο Max Verstappen, δεύτερος είναι ο Pierre Gasly με την Alfa Tauri Infinity. Βλέπετε εδώ οι κινητήρες Nissan είναι στις πρώτες 4 θέσεις μετά με τον Perez και Τσουνόντα. Πέμπτος Norris και έκτος ο Carlos Sainz. Έβδομος είναι ο George Russell με την Toyota, Ricardo και Hamilton με την Mercedes στην 8η και 9η θέση. Δέκατος ο Alonso, ενδέκατος ο Ocon, δέκατος Leclerc. Μετά οι δύο Aston Martin με την Stroll και Vettel. 15ος Latifi, εγώ 16ος. 17ος ο Mick Schumacher και ο Zhou στην 18η θέση. Και την 20η συμπληρώνουν ο Nikita Mazepin στη 19η θέση. Και το τελευταίο μονοθέσιο της Lotus με τον Daniel Tictum. Τώρα, όσον αφορά τη στρατηγική, είναι η κλασική στρατηγική. Μαλακά μεσαία. Ξέρω ότι αυτοί που είναι μέσα στη δεκάδα θα επιλέξουν στρατηγική με δύο pit stop, άρα μπορούμε να κερδίσουμε με τη στρατηγική πάρα πολλά και να βρεθούμε στις υψηλές θέσεις βάθρου, μίσος και η ανίκη αν έχουμε καλό ρυθμό, ειδικά στο πρώτο stint. Είναι η μόνη στρατηγική που μπορούμε να επιλέξουμε στη συγκεκριμένη πίστα. Έχω καλό ρυθμό στη συγκεκριμένη πίστα και με τη στρατηγική εννοείται θα είμαστε ακόμα πιο γρήγοροι. Σύν ότι ξέρω ότι δεν θα έχω φθορά στα ελαστικά, παρόλο που το παιχνίδι δεν με αφήνει να επιλέξω μαλακά μεσαία. Δεν το γνωρίζει ότι όντως δεν έχω φθορά στα ελαστικά λόγω των setup που χρησιμοποιώ τον τελευταίο καιρό και το έχετε δει σε απόδοση ότι είναι φοβερό. Πάμε όμως στην εκκίνηση για την 5η σεζόν εδώ στο Grand Prix του Bahrain. Και είμαστε στην εκκίνηση για το Grand Prix του Bahrain με 3 κόκκινα φώτα, 4 κόκκινα φώτα, 5 κόκκινα φώτα. Σβήνουν τα φώτα και έχουμε αγώνα. Ξεκινάμε πολύ καλύτερα, μιας και έχουμε εμείς τα μαλακά ελαστικά. Βλέπετε, αμέσως μπαίνουμε στην επίθεση στο Latifi. Ρόδα εδώ με το Latifi. Κρατάμε την εσωτερική γραμμή για την πρώτη στροφή και σίγουρα θα χωθούμε πολύ βαθιά και περνάμε πάρα πολλά μονοθέσια. Τώρα εδώ είμαστε ρόδα με τον Οκόν και πιο αριστερά είναι ο Στρόλ. Θα περάσουμε 3 μονοθέσια στη δεύτερη στροφή. Καταφέρνουμε, περνάμε τον Λαν Στρόλ, όμως τον Οκόν δεν καταφέρνουμε. Είχε καλύτερη έξοδο από την τρίτη στροφή και τώρα εδώ αλλάζουμε ξανά γραμμή, χωνόμαστε από την εσωτερική αφού αφήνει ανοιχτή την πόρτα ο Esteban Ocon και τον προσπερνάμε. Ανεβαίνουμε στην 10η θέση, τελευταία μη βαθμολογούμενη θέση στο grid και επόμενος μπροστά μας είναι ο Daniel Ricciardo με την Mercedes. Εδώ βλέπετε αφήνει ανοιχτή την πόρτα ο Ricciardo, χωνόμαστε όμως, μας κλείνει την πόρτα στα μούτρα και αναγκαζόμαστε να πατήσουμε εκτός πίστας και παίρνουμε το πρώτο μας warning. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με τα warning γιατί ξέρετε ότι στην προηγούμενη σεζόν πάρα λίγο να μας κοστίσει το πρωτάθλημα. Βέβαια στο τέλος μας το χάρισε ο Max Verstappen με μια πολύ ωραία εγκατάλειψη, την οποία μας χάρισε χωρίς να έχουμε καθόλου πίεση το παγκόσμιο πρωτάθλημα με τη Ferrari, το πρώτο μας παγκόσμιο με την Ferrari.
Συνεχίζουμε εδώ στο κυνήγι. Πλέον όλοι οι οδηγοί που είναι μπροστά μας είναι με μαλακά ελαστικά. Άρα εδώ η μάχη πρέπει να είναι στα ίσα. Να δούμε αν θα μπορέσουμε να κρατήσουμε ρυθμό μαζί τους. Από το τρίτο γύρο και μετά θα έχουμε κιόλας το DRS. Αν μείνουμε σε αυτή την απόσταση, θα μπορέσουμε να παλέψουμε μαζί τους. Την ώρα που ο Max Verstappen αρχίζει και απομακρύνεται από τον teammate του, αρκετά τον έχει βγάλει από το DRS και οι πρώτοι τέσσερις γενικά θα απομακρυνθούν από τον πέμπτο Carlos Sainz που βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Μπήκαμε στον δεύτερο γύρο, εδώ αρχίζω και πλησιάζω πολύ γρήγορα τον Daniel Ricciardo στην πρώτη στροφή. Χώνομαι εκεί από την εσωτερική, ρόδαμε τον Daniel Ricciardo. Επιμένω και τελικά μάλλον θα καταφέρω να κερδίσω, γιατί εδώ στην τρίτη στροφή πάλι έχω την εσωτερική. Υποχωρεί ο Daniel Ricciardo και τον προσπερνάω, όμως έρχεται ξανά η αντεπίθεση ο Daniel Ricciardo από την δεξιά πλευρά. Εν τέλει όμως δεν είχε την τελική ταχύτητα και παραμένω μπροστά του. Πλέον μπήκα μέσα στη δεκάδα, μέσα στις βαθμολογούμενες θέσεις. Και νομίζω κιόλας ο Ρικάρντο θα χάσει τη θέση του από τον Έστεμπαν Οκόν. Δίνει τη μάχη του εκεί και ναι, ο Έστεμπαν Οκόν πέρασε. Η Μεκλάρεν είναι ακόμα μία θέση πιο ψηλά με τα μεσαία ελαστικά, παρακαλώ. Και τώρα κυνηγάμε να πιάσουμε τον Φερνάντο Αλόνσο που βρίσκεται μπροστά μας. Και βλέπετε τελικά ο Ρικάρντο ξαναπέρασε μπροστά από τον Έστεμπαν Οκόν. Δεν μπόρεσε ο Οκόν με τα μεσαία να κατευθεί μπροστά. Εγώ όμως κυνηγάω τον πρώην teammate μου που είναι τώρα πλέον με την Toyota, ένα κόκκινο μονοθέσιο. Μια παλιά ομάδα από τη Φόρμουλα 1. Ίσως να τα πάει καλύτερα αυτή τη σεζόν και να φέρει πιο δυνατά αποτελέσματα. Και γιατί όχι να κοντραριστούμε κιόλας για το πρωτάθλημα, αν καταφέρω εννοείται να παλέψω και εγώ για το πρωτάθλημα, αλλά είμαστε στον πρώτο μόλις αγώνα. Έχουμε 16 αγώνες μπροστά μας μαζί με αυτόν και πολλά μπορούν να συμβούν, όπως ξέρετε και στην προηγούμενη σεζόν. Βέβαια, σε αυτή τη σεζόν έχουμε πίστες τις οποίες γενικά δεν τα πάω καλά. Ελπίζουμε όμως να είμαστε τυχεροί και να φέρουμε καλά αποτελέσματα. Μπαίνουμε σιγά σιγά στον τρίτο γύρο όπου θα ενεργοποιηθεί το DRS. Θα έχουμε τον DRS από τα μπροστινά μονοθέσια και εννοείται ότι και αυτοί θα έχουν DRS από το πιο μπροστινό μονοθέσιο και ίσως να κολλήσουμε σε ένα τρενάκι με DRS. Αλλά αν έχουμε την τελική ταχύτητα με τη Ferrari που ξέρουμε ότι έχουμε, ίσως ακόμα και αν έχουν DRS θα μπορέσουμε να τους προσπεράσουμε και να κερδίσουμε κάποιες θέσεις. Θα πρέπει να μείνουμε κοντά εδώ με τον Φερνάντο Αλόνσο, να μείνουμε στο DRS του και να μπορέσουμε έτσι να μην χάσουμε έδαφος από αυτούς και να περιμένουμε μέχρι να έρθει η ώρα να κάνουν τη δική τους αλλαγή ελαστικών. Εννοείται ότι μέχρι να έρθει η ώρα να κάνουν τη δική τους αλλαγή ελαστικών θα ήθελα να κερδίσω κάποιες θέσεις, ώστε έτσι να γίνει ακόμα πιο εύκολη η δουλειά μου όσον αφορά τη μάχη με τους πρωτοπόρους. Αν κάνουν όλη η στρατηγική με δύο pit stop, ίσως να μπορέσουμε να βρεθούμε και στην πρώτη θέση. Εδώ κάναμε ένα μικρό λαθάκι, δίνουμε την ευκαιρία στον Αλόνσο να απομακρυνθεί, όμως δεν καταφέρνει να με βγάλει από το DRS και έτσι στην ευθεία τερματισμού ίσως να είμαστε αρκετά κοντά να μπορέσουμε να το επιτεθούμε για να το προσπεράσουμε και να κερδίσουμε και άλλη μια θέση. Εμείς περίπου στον 10ο, μπορεί το 10ο γύρο θα μπούμε να κάνουμε αλλαγή ελαστικών, να βάλουμε τα μεσαία, όπου με τα μεσαία αναμένεται να έχω ακόμα καλύτερο ρυθμό σε σχέση με τα μαλακά. Και μέχρι τον 5ο γύρο δεν είχε αλλάξει τίποτα. Τώρα μας προτείνει η ομάδα να κάνουμε αλλαγή στρατηγικής, να κάνουμε μόνο ένα pit stop, να βάλουμε μεσαία. Το κατάλαβε και η ομάδα ότι δεν έχουμε φθορά στα ελαστικά λόγω του setup. Και παραμένω πίσω από τον Φερνάντο Αλόνσο. Έχω φοβερό ρυθμό με αυτό το τρενάκι εδώ που οδηγεί ο Κάρλος Σάιντζ. Οι πρώτοι τέσσερις έχουν απομακρυνθεί αρκετά, ειδικά ο Μαξ Βερστάπεν έχουν ακόμα καλύτερο ρυθμό. Φαίνεται ότι η Nissan ήρθε πολύ δυνατή μέσα στη Φόρμουλα 1 και θέλει να διεκδικήσει τα πάντα. Εγώ όμως πρώτα πρέπει να διεκδικήσω εδώ μία θέση με τον Φερνάντο Αλόνσο, να τον προσπεράσω όσο πιο γρήγορα γίνεται, γιατί βλέπω ότι μάλλον ζορίζεται λιγάκι με τη φθορά αυτό στα δικά του ελαστικά. Εγώ δεν έχω σχεδόν καθόλου φθορά, έχω πολύ καλό ρυθμό. Ναι, μεν δεν είμαι τόσο γρήγορος όπως στους πρώτους τρεις γύρους, αλλά ξέρω ότι έχω καλύτερο ρυθμό πλέον από τα μονοθέσια που βρίσκονται μπροστά μου. Ίσως να μου δοθεί η ευκαιρία στην ευθεία τερματισμού όπως και στον τρίτο γύρο, που έλεγα ότι ίσως να μπορέσω να τον προσπεράσω, αλλά τώρα είμαι και πιο κοντά. Βλέπετε σχεδόν 4 δέκατα απόσταση από τον Φερνάντο Αλόνσο, είμαι πάρα πολύ κοντά και θα μπορέσω έτσι να κάνω κάποια κίνηση να τον προσπεράσω. Τώρα είμαστε στην πίσω ευθεία της πίστας, εδώ μόνο με το slipstream ότι πλησιάσουμε τον Φερνάντο Αλόνσο, που το πλησιάζουμε στα 3 δέκατα. Φτάνουμε τώρα στην τελευταία στροφή, φρενάρουμε όσο πιο αργά γίνεται και να πάρουμε σωστά τη στροφή. Και τώρα είμαι κολλημένος πίσω από τον Φερνάντο Αλόνσο, ανοίγω το DRS, έχει και αυτό το DRS. Παίρνουμε όμως το slipstream από τον Αλόνσο, έχουμε ανοιχτό και το ERS. Αρχίζουμε και τον πλησιάζουμε, πλησιάζουμε όμως και την πρώτη στροφή. Είμαι εγώ όλο και πιο κοντά στον Αλόνσο, αλλάζουμε γραμμή και εδώ επιχειρούμε ένα πολύ μακρινό dive bomb. Χωνόμαστε από την εσωτερική, υποχωρεί και ο Αλόνσο που με είδε και κατάφερα να τον προσπεράσω. Ναι, μεν μπορεί να μην ήταν μια πολύ fair play κίνηση από εμένα, γιατί ήταν πολύ επικίνδυνο το dive bomb, όμως ήξερα ότι ο Αλόνσο θα υποχωρήσει και από την άλλη σκέφτομαι, εφόσον
παθαίνω αυτό που παθαίνω στις κατακτήριες δοκιμές, πρέπει να είμαι και λίγο πιο επιθετικός στους αγώνες, να είμαι και λίγο πιο άδικος απέναντι στους άλλους οδηγούς. Εννοείται να μην παραβιάσουμε στο full τους κανονισμούς στη Φόρμουλα 1, αλλά για να υπάρχει μια ισορροπία όσον αφορά τις κατακτήριες δοκιμές, θα πρέπει να κάνουμε και αυτά τα μακρινά dive bomb για να μπορέσουμε να κερδίσουμε και άλλες θέσεις. Θα μπορούσα να τον περάσω με άλλον τρόπο τον Αλόνσο, ναι, ίσως να μπορούσα, αλλά δεν θέλω να χάσω χρόνο. Τώρα, επόμενο μπροστά μου είναι ο Lewis Hamilton που είναι στην 8η θέση και θέλουμε και αυτόν να τον προσπεράσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται για να ανεβούμε στην 8η θέση. Μετά να κυνηγήσουμε τον Norris, να κυνηγήσουμε τον George Russell που βρίσκεται στην 6η θέση και αμέσως μετά τον teammate μας που είναι ο μόνος οδηγός που δεν έχει DRS σε αυτό το τρενάκι γιατί οι πρωτοπόροι έχουν απομακρυνθεί πάρα μα πάρα πολύ όπως βλέπετε στο χάρτη. Ο Max Verstappen είναι ήδη στην είσοδο των pit lane, τώρα φτάνουν και οι άλλοι τρεις οδηγοί. Έχει ένα καλό προβάδισμα ο Verstappen και φαίνεται ότι ήρθε εδώ με διαθέσεις για νίκη. Ο Lando Norris τώρα μπαίνει στα πίταρα, σημαίνει ότι ξεκινάει ο χορός και θα γλιτώσουμε από αυτά τα μονοθέσια που είναι μπροστά μας και με τη στρατηγική που επιλέξαμε σίγουρα θα είμαστε μπροστά τους μέχρι το τέλος του αγώνα και γιατί όχι να είμαστε μπροστά και από τους πρωτοπόρους. Έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας και πολλά μπορούν να συμβούν. Τώρα πρώτα πρέπει να δούμε αν μπορέσουμε να ξεπεράσουμε το Hamilton. Όχι όμως, όχι, όχι, δεν γίνεται. Έσκασε ο κινητήρας μας πάλι. Αν είναι δυνατόν, αν είναι δυνατόν με το καλημέρα στη νέα σεζόν έχουμε σκασμένο κινητήρα και εγκαταλείπουμε εκεί που σώζαμε ό,τι μπορούσαμε να σώσουμε από αυτόν τον αγώνα που ξεκινήσαμε τόσο πίσω. Δυστυχώς καταστράφηκαν όλα και έχουμε το πιο τραγικό ξεκίνημα σε μία σεζόν. Εγκατάλειψη με το καλημέρα και δυστυχώς όχι μόνο εγώ δεν σκοράρω βαθμούς, ούτε ο Carlos Sainz δεν θα σκοράρει. Και βλέπετε εδώ η Red Bull, η Nissan Red Bull, παρόλο που γράφει Honda στο γυλαίκο του Christian Horner, αυτό δεν μπορούμε να το αλλάξουμε με κάποιο mod. Η Nissan Red Bull παίρνει το 1-2, κάνει και τον ταχύτερο γύρο και με το καλημέρα παίρνουν το απόλυτο που μπορούν να πάρουν από βαθμούς σε έναν αγώνα. Αν είναι δυνατόν. Απίστευτο. Απίστευτο. Ξεκινήσαμε με το χειρότερο τρόπο. Οι δύο Ferrari δεν σκοράρουν με βαθμούς, ειδικά σε μια πίστα που είμαστε δυνατοί. Και τώρα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε στη συνέχεια. Μεγάλος νικητής ο Max Verstappen, δεύτερος ο Sergio Perez, τρίτος ο Yuki Tsunoda και τέταρτος ο Gasly. Τέσσερις κινητήρες Nissan στις πρώτες τέσσερις θέσεις. Πολύ δυνατό ξεκίνημα για τις δύο ομάδες. Και για εμάς ό,τι χειρότερο, ειδικά που χάλασε ένα εξάρτημα στο κινητήρα το οποίο δεν έχουμε και τόσα πολλά, έχουμε μόνο δύο και τώρα πλέον θα έχουμε μόνο ένα. Αυτό ήδη μας δείχνει σημάδια ότι θα χρειαστεί να πάρουμε κάποια στιγμή μέσα στη σεζόν ποινές θέσεων στις κατακτήριες δοκιμές για να έχουμε καινούριο κινητήρα. Εδώ βλέπετε την τελική κατάταξη στον αγώνα. Εμείς ξεκινάμε με το αριστερό αυτή τη σεζόν με τη Ferrari. 12ο ο Sainz, εγώ εγκατάλειψη. Δεν πήραμε καθόλου βαθμούς. Η βαθμολογία είναι όπως είναι και η κατάταξη στον αγώνα γιατί είναι ο πρώτος αγώνας. Αλλά στην βαθμολογία κατασκευαστών είμαστε ήδη 44 βαθμούς πίσω από τη Red Bull. Ό,τι χειρότερο. Ήρθαμε εδώ με την ιδέα ότι θα ξεκινήσουμε καλά για να διεκδικήσουμε πρωτάθλημα κατασκευαστών. Και τώρα ήδη μετά τον πρώτο αγώνα πρέπει να ξεκινήσουμε το κυνήγι απέναντι στη Red Bull αν θέλουμε να το καταφέρουμε αυτό. Τι να πω. Μεγάλη ατυχία. Όμως φτάνουμε στο τέλος αυτού του βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε αυτή η πρεμιέρα στην 5η σεζόν. Ναι, με κακό αποτέλεσμα, τι να κάνουμε. Αλλά όπως είπα, ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, να κάνετε και μια εγγραφή στο κανάλι μου, γιατί με βοηθάει πάρα μα πάρα πολύ. Εμείς τώρα θα τα πούμε στο επόμενο Grand Prix που θα είναι το Grand Prix της Κίνας και μέχρι τότε ξέρετε τη διαδικασία. Τα λέμε!